Στον αθλητικό σύλλογο Λέοντες, στην πλαστήρα 116 και πριν, νεοσμηνιώτες και όχι μόνο, ασκούνται στα αθλήματα του πιλάτες, του αϊκίντο, του κραβ μαγκά και του καράτε. Δεν σκύβουμε με την κάρτα, μέχρι τη μέση να σκύβουμε, εντάξει. Πάμε. Έτσι, σο, σι, κο. Πώς σε λένε? Νικόλα. Και τι ζώνη έχεις? Μπλε. Πόσο καιρό κάνεις καράτε? 3. Και σε αρέσει το καράτε? Πάρα πολύ. Εσένα πώς σε λένε? Αργελένε. Και εσύ πόσο καιρό κάνεις καράτε και τι ζώνη έχεις? 3 χρόνια και έχω μπλε. Με λένε Νεκτάριο. Έχω μπλε ζώνη και κάνω 3 χρόνια. Και σας αρέσει το καράτε? Ναι. Ναι. Άλλη μια φορά, χωρίς να κοπανίσουμε το πόδι μας κάτω, δεν κάνουμε. Τι είναι αυτό? Άπως είμαστε από εδώ, από τα μπαίνουμε μπροστά. Για να το ξαναδώ. Πάμε. Μαριτίνα. Και πόσο καιρό κάνεις καράτε? 2. Και η ζώνη σου? Κίτρινη. Και σένα? Ραφαέλα. Και πόσο καιρό κάνεις καράτε? 1. Και πήρες κίτρινη ζώνη? Ναι. Με λένε Φώτη και κάνω 2 χρόνια καράτε και έχω κίτρινη ζώνη. Και σας αρέσει το καράτε? Ναι. Πάρα πολύ. Ωραία. Με το παράδειγμα θα αλλάξουμε τώρα στάσεις. Πάμε. Πάμε. Όχι. Ξεκινάμε με το πίσω μας πόδι. Πάμε. Μάικερ και πάτημα πάλι στη θέση μας. Πάμε ψηλά. Το ίδιο. Πώς σε λένε? Θανάση Γιώργο. Και πόσο καιρό κάνεις καράτε? 2 χρόνια. Και έχεις κίτρινη ζώνη ήδη? Ναι. Κίτρινη ζώνη. Και εσείς? Εμένα με λένε Φίλιππο. 2 χρόνια κάνω καράτε και έχω κίτρινη ζώνη. Και σε λίγο καιρό θα δώσω εξετάσεις. Με λένε Δημήτρη και κάνω 2 μέρες καράτε. 2 μέρες. Και με κίτρινη ζώνη. Το μπικό μη το επάνω και ακουζούκι το κάτω. Πάμε, ξεκίνα. 1-2. Εκεί και επαναφορά. Πάμε, γρήγορα. Πάμε το επόμενο. 1-2. Μπράβο. Πάμε το επόμενο. Θα σταματήσει λίγο μπροστά. Πάμε τώρα, Ελαβρά. Κάτια, άσε τα μοντελιστικά και παίξε λίγο, εντάξει. Άντε, μπράβο, πιο γερά. Κινήσου. Και να βγαίνει και ο αέρας μας. Γιάννη, πιο κοντά σε παρακαλώ. Μαζί μας είναι ο Κώστας Παπαδόπουλος, προπονητής καράτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ποια είναι η ηλικία στην οποία ξεκινάνε τα παιδιά, τα πιο μικρά που μπορούν να κάνουν καράτε? Προσωπικά, εδώ στους Λέοντες, στο σύλλογο Λέοντες, τα παίρνουμε από 4,5-5 χρονών και ανάλογα με το παιδάκι, αν μπορέσει να παρακολουθήσει, συνεχίζει. Αυτή πιστεύω ότι είναι η καλύτερη ηλικία που μπορεί να ξεκινήσει. Βέβαια στην αρχή, όπως είδατε και πήρατε και τα πλάνα προηγουμένως, στα μικρά παιδάκια, δηλαδή αυτών των ηλικιών, δεν μπορούμε να δείξουμε καράτε-καράτε. Εντάξει, προσπαθούμε μέσω παιχνιδιών, περισσότερο τη φυσική κατάσταση να φτιάξουμε και να τους περάσουμε σιγά σιγά την οτροπία του τι χρειάζεται για να μάθει κάποιος καράτε. Καράτε θα μάθουν πιο αργά. Αυτό. Η επόμενη ηλικία στην οποία κατηγοριοποιούνται? Εγώ τα κατηγοριοποιώ τα παιδάκια σε ζώνες, όχι σε ηλικίες. Λοιπόν, το πρώτο γκρουπ ήταν άσπρες ζώνες. Στο δεύτερο γκρουπ έχουμε κόκκινες, κίτρινες και ανάλογα μέχρι πράσινη μπορεί να φτάσει. Λοιπόν, εκεί αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε άλλη διαδικασία. Αρχίζουμε και κάνουμε κάποιες βασικές τεχνικές, να μάθουν να περπατάνε βασικότατο, γιατί τα περισσότερα επηρεασμένα από τις ταινίες που βλέπουν στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο, νομίζουν ότι έτσι είναι και στην πραγματικότητα το καράτε. Δεν είναι έτσι. Θέλει πολλή δουλειά και πολλή προσπάθεια και πολλή επιμονή και από μέρους μας και από μέρους τους. Μπροστά τα χέρια σου, Κωνσταντίνε, να μην στο πω 100 φορές, να γράψεις κανονικά, δεν τίποτα.
Πάμε, δες έξω τώρα. Μπροστά σας κοιτάζω για μένα. Νίκο, πιο ήρεμα, φέρ' τα χεράκια πιο ψηλά, αγόρι μου. Ωραία, αυτό το χεράκι εκεί, εδώ θα χτυπάς. Δεν σε ξέρω να χτυπάς εκεί κάτω. Πάμε. Πάμε. Μαουάτε και τον παράει. Κάνω 5 χρόνια καράτε και είμαι τρίτη καφέ. Με λένε Κωνσταντίνο, πάω 5 χρόνια καράτε και είμαι πρώτη καφέ. Με λένε Κωνσταντίνο, είμαι 9 χρονών και έχω πρώτη καφέ. Με λένε Ανδρέα, πάω 3 χρόνια καράτε και έχω πρώτη μπλε. Με λένε Στέφανο και πηγαίνω 3 χρόνια καράτε και έχω πράσινη ζώνη. Με λένε Μάριο, πηγαίνω 3 χρόνια καράτε και είμαι τρίτη ζώνη. Με λένε Φίβη, είμαι 10 χρονών και κάνω 3 χρόνια καράτε και έχω χρώμα μπλε ζώνη. Με λένε Ηλέκτρα, πάω 2 χρόνια καράτε και έχω πορτοκαλί ζώνη. Με λένε Βασίλη, πάω 3 χρόνια καράτε και έχω δεύτερη μπλε. Με λένε Ριν και πάω 4-5 χρόνια καράτε και έχω πρώτη καφέ. Με λένε Κωνσταντίνο, πάω 2 χρόνια καράτε και έχω πορτοκαλί. Με λένε Μάνο, πάω 2 χρόνια καράτε και έχω πορτοκαλί ζώνη. Με λένε Γιάννη, πάω 3 χρόνια καράτε και έχω πράσινη ζώνη, δηλαδή την τέταρτη. Με λένε Ριντών, πηγαίνω 7 χρόνια καράτε και έχω μαύρη ζώνη. Με λένε Σπύρο, πάω 5 χρόνια καράτε και είμαι μαύρη ζώνη. Και πώς αποφάσισες να κάνεις καράτε? Καταρχήν, το καράτε είναι μια πολεμική τέχνη που δεν διδάσκει μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή. Και αυτό με έμπνευσε να το δοκιμάσω. Θεωρείς ότι σε έχει επηρεάσει και σε άλλα κομμάτια της ζωής σου? Έχει διαμορφώσει πολύ το χαρακτήρα μου και πώς να, όταν κάποιος κάνει μια επίθεση ή μιλάει άσχημα, πώς να το διαχειρίζομαι εγώ χωρίς να του κάνω επίθεση. Σε ευχαριστούμε. Και εγώ. Και συνήθως σε αυτή την κατηγορία ποιες ηλικίες εντάσσονται? Κοιτάξτε, οι ηλικίες αυτές εξαρτάται. Δεν είναι στάνταρ ηλικίες. Είναι σίγουρα να έχουν περάσει ένα χρόνο τουλάχιστον στην άσπρη ζώνη. Και από εκεί και πέρα, δηλαδή από 7 έως 9, 10 ξέρω. Και τα μεγαλύτερα? Τα μεγαλύτερα αρχίζουν και μπαίνουν πλέον στο πνεύμα του καράτε, στο πώς να χρησιμοποιούν πραγματικά τα χέρια και τα πόδια τους. Και το σώμα τους γενικότερα. Αλλά όλα αυτά χωρίς επιθετική διάθεση. Δεν υπάρχει επιθετική διάθεση. Δηλαδή, στο καράτε τι θα μάθει το παιδί? Θα μάθει να έχει αυτοπεποίθηση. Θα μάθει να μεταχειρίζεται το σώμα του σωστά. Αλλά να μην επιτίθεται ούτε πνευματικά ούτε σωματικά. Είναι αμυντικό θέμα τελείως το καράτε. Αυτό που τους προσπαθώ εγώ να τους περάσω είναι ότι όταν δεχτούν επίθεση, να μην παγώσουν. Είναι το άγχος εκείνη τη στιγμή που παγώνει τον άλλον. Και αυτό είναι το χειρότερο. Εκεί γίνονται όλες οι ζημιές. Ιδιαίτερα τώρα με τα σχολεία, με το bullying, το λεγόμενο και αυτά, το θέμα είναι να δείξει ότι δεν φοβάται. Ότι μπορεί να αντιμετωπίσει ή να αποφύγει τον επικείμενο κίνδυνο. Χρήστο, απ' έξω. Θα μιλήσω εκεί. Hey! Hey! Hey!
Ξέφυγε δεν είναι αλήθινο. Τι σα πιάνει η αγωνία. Μπορείτε να ρίξετε τα πιά στο ένα, να ρίξετε τον άλλο, ό,τι θέλετε. Πλησιάστε και κοντά, ρε. Πόσες ώρες καράτε την εβδομάδα θα ήταν το ιδανικό για την προπόνηση ενός παιδιού? Το ιδανικό θα ήταν να κάνουν κάθε μέρα. Αλλά λόγω των μαθημάτων και των άλλων υποχρεώσεων, πολύ δύσκολο. Μία καλή προπόνηση διάρκειας 3 ώρων την εβδομάδα νομίζω ότι είναι καλά για τα παιδάκια αυτής της ηλικίας. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Και με αυτή την προπόνηση πόσα χρόνια χρειάζονται για να φτάσουν στην επιθυμητή μαύρη ζώνη? Κοίταξε, αυτό εξαρτάται από το ίδιο το παιδί. Δεν είναι μέσος όρος γύρω στα 6-7 χρόνια θα θέλω. 6-7 χρόνια. Αλλά με προπόνηση, έτσι, χωρίς να σταματάει, ξέρω εγώ. Γιατί έχει τύχει να λένε ότι κάνουμε καράτε και να σταματάνε να κάνουν προπόνηση γύρω στο εξάμηνο. Δεν είναι, είναι αχάριστο άθλημα. Το αφήνεις λίγο, σ' αφήνει πολύ. Θέλει συνεχή προπόνηση. Εισπνοή στο κέντρο, εκπνοή μακρινό λίγο πίσω. Εισπνοή στο κέντρο, εκπνοή χέρι από κάτω. Εισπνοή στο κέντρο και αργά κατεβαίνω. Μπράβο, κορίτσια, πολύ ωραία. Άλλη. Εισπνέω. Εκπνέω. Εισπνέω. Εκπνέω. Εισπνοή. Μαζί μας είναι η Μέρη Σαρίδα, σκάλα του Πιλάτες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιατί θα διάλεγε κάποιος το Πιλάτες? Θα το διάλεγε για να γυμνάσει όλο το σώμα συνολικά και αρμονικά, για μεγαλύτερη ευληγησία, για ενδυνάμωση όλου του σώματος, ακόμα και για να κάψει λίπος που θέλουμε πολλές γυναίκες. Θεωρώ την εξαιρετική γυμναστική ακόμα και όταν υπάρχουν προβλήματα υγείας. Έχω αρκετές μαθήτρες με σοβαρά προβλήματα υγείας που τις έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και το Πιλάτες τι ακριβώς είναι, περιλαμβάνει διάφορα είδη μέσα? Ναι. Είναι ένα είδος γυμναστικής που στην ουσία έχει συμπυκνώσει γνώσεις από μπαλέτο, από ρυθμική, από αερόβια και νερόβια άσκηση και χρησιμοποιεί και κάποια όργανα όπως το λάστιχο ή η μπάλα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα, εμείς κυρίως αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε αυτά, όπως και το στρώμα. Με αυτόν τον τρόπο ενσωματώνουμε την ευληγησία από τον μπαλέτο και τη ρυθμική, την ενδυνάμωση μέσω της μπάλας, την ισορροπία και βοηθάει πάρα πολύ όλο τον οργανισμό. Μπροστά, μπράβο. Έπνες, εισπνοή, έπνοη μακρύ λίγο πίσω. Εισπνοή, έπνοη μακρύ λίγο πίσω. Εισπνοή στο κέντρο, έπνοη το ένα χέρι κάτω από το άλλο. Εισπνοή στο κέντρο, και αργά πολύ ωραία. Κοντά μας έχουμε τον Πέτρο Τσαπάρα, γραμματέα της σχολής. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πόσα χρόνια υπάρχει η σχολή και τι αθλήματα προσφέρει? Η σχολή είναι το 1987. Έχουμε 4 αθλήματα, καράτε, κραβ μαγκά, εκίντο και πιλάτες. 27 χρόνια ενεργό σύλλογος, με πάρα πολλές διακρίσεις σε πανελλήνια πρωταθλήματα και ακόμη και ευρωπαϊκές νίκες. Και οι ηλικίες των αθλητών σας? Οι ηλικίες κυμαίνονται από, έχουμε το πιο μικρό παιδάκι που είναι 4 ετών και ο μεγαλύτερος αθλητής που κάνει Krav Maga είναι 62 ετών. Ο Σύλλογος έχει και κοινωνικές δράσεις. Ο Σύλλογος εδώ και 4 χρόνια που έχουμε κάνει τη μετεγκατάστασή μας στα καινούρια μας χτίρια και αίθουσες, αναπτύσσει φιλανθρωπικές δράσεις. Φέτος μαζεύουμε ρούχα, παιχνίδια, βιβλία και διάφορα άλλα αντικείμενα που αφορούν το κέντρο Βρεφομητέρα και την Κιβωτό του Κόσμου στον Πάτερ Αντώνιο. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Εάν θέλετε να αθληθείτε και δεν έχετε διαλέξει ακόμα άθλημα και σχολή, ο Αθλητικός Σύλλογος Λέοντες είναι εδώ για σας. Μία επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του θα σας λύσει όλες τις απορίες.